Αδαμαντή να ξεκινήσουμε από σένα με τους Αμερικανούς που στέλνουν και εκείνοι, το λέει ο Βάιντεν, άρματα μάχης στην Ουκρανία. Μόλις πριν από λίγο ο Νίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Τζο Βάιντεν, ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει 31 τεθωρακισμένα άρματα μάχης Abrams στην Ουκρανία. Πρόκειται, όπως και ο ίδιος ανέφερε, για πολύ ικανά. Είναι τα πιο ισχυρά ουσιαστικά στον κόσμο τεθωρακισμένα άρματα μάχης που θα λάβει η Ουκρανία το επόμενο διάστημα. Ο ίδιος βέβαια ανέφερε ότι θα χρειαστεί κάποιο χρόνο προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο τη μάχη, καθώ είναι ανάγκη οι Ουκρανοί στρατιώτε να εκπαιδευτούν στα συγκεκριμένα τεθωρακισμένα, δεν έχουν προηγούμενη εμπειρία από κάτι τέτοιο. Ενώ ο ίδιο τόνισε την ενότητα των συμμάχων του ΝΑΤΟ, όπω είπε σήμερα το πρωί νωρίτερα, έχει επικοινωνήσει και με τον Γερμανό καγκελάριο Σόλτ, τον οποίο μάλιστα και ευχαρίστησε για τη δική του πρόθεση να δώσει τεθωρακισμένα άρματα μάχη Λέοπαρντ στην Ουκρανία, όπω και με τον Γάλλο πρόεδρο των τον πρωθυπουργό της, του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Σούνακ, όπω και την πρωθυπουργό τη Ιταλία, την Μελώνη. και ο ίδιο ανέφερε ότι ο Πούτιν θέλει να αποδυναμώσει ουσιαστικά τη Δύση. Είναι λάθο κάτι τέτοιο. Κάνει τρομερά λάθο και τόνισε την ενότητα των συμμάχων.